Οι επιχειρήσεις μετά την κρίση ήταν το θέμα της συζήτησης που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα από το τμήμα των ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας Παπαφλέσσας. Ο μιλητής, ο οικονομολόγος, επίκουρος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης. Μετά από 7 χρόνια κρίσης, τόνισε μιλώντας στην κάμερα της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης ο κ. Ατσαλάκης, η προσπάθεια πλέον πρέπει να στραφεί στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις είναι αυτές που θα εξασφαλίσουν τις συντάξεις και έσοδα. Μετά από 7 χρόνια προσπαθειών να αποφύγουμε την κρίση, βλέπουμε ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα και κυρίως έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που σκοπό έχει η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην απορρόφηση της ανεργίας. Να σκεφτείτε ότι το 1.200.000 ανέργους που έχουμε σήμερα θα χρειαστούν περίπου 2.500 νέες εταιρείες να επενδύσουν και να απασχολήσουν κατά μέσο όρο 500 άτομα για να απορροφηθεί η ενεργεία. Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχουν περίπου 200 με 250 επιχειρήσεις που απασχολούν μόνο πάνω από 500 άτομα και μερικούς από αυτούς είναι δήμοι ήδη. Η προσπάθεια πρέπει να στραφεί σε αντίθεση με το παρελθόν να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, διότι η αλήθεια είναι ότι έχει αναπτυχθεί ένα αρνητικό τμήμα, μια αρνητική ιδέα για την επιχειρηματικότητα, και όμως οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν και τις συντάξεις και έσοδα για το κράτος και υψηλούς μισθούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αρκεί να δούμε τι έχουν κάνει τα άλλα επιτυχημένα κράτη και κυρίως τα βόρειο-ευρωπαϊκά κράτη που είναι οι εταίροι μας. Δίνουν τους καλύτερους μισθούς, δίνουν τις καλύτερες συντάξεις, έχουν το καλύτερο κοινωνικό κράτος επειδή ανέπτυξαν ακριβώς την επιχειρηματικότητα που εμείς τόσα χρόνια την παραμελούσαμε και πολλές φορές την κυνηγούσαμε κιόλας. Αυτή τη στιγμή τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά, σημειώνει ο κ. Ατσαλάκης. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες παράλληλα με την ανάπτυξη νέων τομέων που θα δώσουν υγιείς επιχειρήσεις. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε αγορές ανά την Ιφίλιο, δηλαδή να κάνουμε τα προϊόντα μας γνωστά σε μια παγκόσμια αγορά και μέσα από τις νέες τεχνολογίες αυτό σήμερα είναι εφικτό, πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τομείς στους οποίους έχουμε αρκετά πλεονεκτήματα όπως είναι τα τρόφιμα, αλλά και πολλούς άλλους τομείς όπως είναι ο θεραπευτικός τουρισμός, όπως είναι η φιλοξενία ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά ακόμα και η ίδρυση πανεπιστημίων κλασικών σπουδών. Φανταστείτε τώρα στην Ακρόπολη να γίνεται μάθημα για τις κλασικές σπουδές, για την ελληνική φιλοσοφία κτλ. Όλα αυτά βέβαια απαιτούνται σχεδιασμοί μακροχρόνιοι που δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουν υπάρξει και είναι η ώρα όπου οι ειδικοί θα πρέπει να σχεδιάσουν τέτοιες πολιτικές οι οποίες να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και να γίνει μια στροφή της επιχειρηματικότητας προς υγιές επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι να συμβαίνει αυτό που βλέπαμε στο παρελθόν, το φαινόμενο όπου ευκαιριακές επιχειρήσεις ανοιγόταν για να εκμεταλλευτούν μικρές ευκαιρίες. Όσο περισσότερο τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από την κρίση, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να σώσουμε το θέμα του ασφαλιστικού, που είναι ένα μεγάλη σημασίας πρόβλημα, το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να λυθεί. Διότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε 4 εργαζόμενους που αντιστοιχούν σε ένα συνταξιούχο και σήμερα στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς ίδιους εργαζόμενους με συνταξιούχους. Και ακόμα και αν όλοι οι άνεργοι βρουν δουλειά, αυτή η σχέση είναι δύσκολο να λυθεί, γιατί το καλύτερο θα πάει 1.8:1. Άρα εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να καθίσουν όλα τα κόμματα να βρουν μια κοινή αποδεκτή λύση.